Ήταν λίγο μετά τις 2 όταν περιπολικό του λαμού προλήψεως εγκλημάτων μπήκε μπροστά από την μαύρη Αλφα Ρωμαίο, καθώς το αυτοκίνητο θεωρήθηκε ύποπτο, όπως ήταν σταθμευμένο με τους 4 νεαρούς στην οδόνη Κουπατήχη. Άδοξα και παρολίγο αιματηρά συμπληρώθηκε η έξοδος των νεαρών, που εκείνη τη στιγμή οργάνωναν που θα συνεχίσουν τη διασκέδασή τους, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους. Είμαστε μαρκαρισμένοι, είναι η Κουπατήχη. Σκεφτούμαστε πού να πάμε να περάσουμε τη νύχτα. Στο αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στη μητέρα του 19χρονου Ηλία Θεοφίλου, μαζί βρισκόταν η Κυριάκος Ελπιδοφόρου 19χρονών, Γιάννης Χριστοδούλου και Κώστας Δημητρίου 18χρονων. Πριν πυροβολήσουν, όπως είπε ο αστυνομικός διευθυντής, οι δύο αστυνομικοί ενημέρωσαν τους νεαρούς για την ιδιότητά τους. Αφού του έδειξαν την αστυνομική του ταυτότητα, σύμφωνα με το ό,τι έχουν αναφέρει οι αστυφύλακες, και τον εκάλεσαν να κατεβεί κάτω για σκοπούς ελέγχου. Ωστόσο, ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο νεαρός, είπε ότι τους έφραξαν το δρόμο και αντέτειναν τα περίστροφα χωρίς να πούν λέξη. Έξι μας το όπλο του τίποτα, λέει μας σταμάτα. Η μητέρα του νεαρού, μόλις πληροφορήθηκε τα γεγονότα, όταν έφτασε το παιδί στο σπίτι, τηλεφώνησε να καταγγείλει την υπόθεση στην αστυνομία. Του ανάφερα εγώ ότι χτυπήσαν τον με 4-5 πυροβολισμούς. Όταν του το είπα εγώ στο τηλέφωνο αυτό το πράγμα, εκπλάγηκε και μου λέει, αφού αναφέραν μόνο ότι ρίξαν έναν πυροβολισμό στον αέρα, λέει. Αν υπήρξε αμέλεια, επαναλαμβάνω, θα αποδοθούν ευθύνες. Δύο από τους νεαρούς τραυματίστηκαν από τα θρηματισμένα γυαλιά, ενώ η σφαίρα πέρασε λίγα εκατοστά από το σώμα του.